τις δεσμεύσεις της πράξης κάνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών, προχωρώντας και στις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις για την κατασκευή της Πατρών Πύργου και την επανένταξή της στη Σύμβαση Παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού, ενώ αναμένεται και τυπικά το πράσινο φως από την Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Σύμβαση του Πάτρα Πύργος πάει στο Ελεκτικό Συνέδριο. Πρόκειται για κίνηση επιτάχυσης των προσυμβατικών ενεργειών, τις οποίες ξεκινά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εν ώψη της έγκρισης από την Κομισιόν για την έναρξη της ολοκλήρωσης του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργος. Η κατεύθυνση αυτής της κυβέρνησης, η βούληση προσωπικά του Πρωθυπουργού και όλων ημών, είναι να γίνει αυτό το έργο όσο πιο σύντομα γίνεται. Ξέρετε όλη την προϊστορία, ξέρετε τη μεθοδικότητα που έχει εργαστεί το Υπουργείο των Υποδομών και προσωπικά ο Υπουργός ο κ. Καραμαλής. Όλοι μαζί λέμε τόσο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακριβώς τις κινήσεις και ενημερώνουμε για την πρόοδο και την εξέλιξη της πορείας, ώστε τελικά να δούμε να γίνεται πραγματικότητα και να κυκλοφορήσουμε σε αυτό τον οδικό άξονα με ασφάλεια. Και βλέπετε ότι σήμερα γίνεται αμέσως ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντός του Νοεμβρίου η τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης θα σταλθεί στο ελεγκτικό συνέδριο για να πάρει το πράσινο φως. Στη συνέχεια η σύμβαση θα περάσει από τη Βουλή για να ακυρωθεί. Σε αυτό το διάστημα των περίπου 2 με 3 μήνων, το Υπουργείο ευελπιστεί να λάβει και το επίσημο πράσινο φως από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ταυτόχρονη προώθηση των διαδικασιών με την έγκριση είναι, όπως σημειώνουν πηγές με γνώσεις στο θέμα, ένα βήμα που κερδίζει χρόνο, καθώς ουσιαστικά προδιαγράφεται η έναρξη των εργασιών. Βλέπετε ότι τελικά τα αποτελέσματα με δικαιώνουν και ότι θα έχουμε πολύ σύντομα εργαζόμενους και μηχανήματα για να γίνει αυτός ο οδικός άξονα. Οι εκτιμήσεις μάλιστα θέλουν οι μπουλντόζες να μπαίνουν από τις αρχές του νέου έτους και το έργο να είναι έτοιμο στις αρχές του 2024. Στο μεταξύ, οι παρεμβάσεις οδικής ασφαλείας των 30 εκατομμυρίων για τον αυτοκινητόδρομο θα υλοποιηθούν εντός του 2022.